σήμερα για σένα ποιο είναι το κίνητρο για να γράψει μουσική? Γιατί να πούμε ότι γράφεις και μουσική και στίχους. Ναι. Τι είναι, πού είναι το, ποιο είναι το πατημά σου στο να πεις ναι θα γράψω? Τι σου δίνει η ανάγκη να πω ότι υπάρχω? Θέλεις να εξωτερικεύσεις μέσω της μουσικής, μέσω της δημιουργίας κάποιους προβληματισμούς, κάποιες σκέψεις, όλα αυτά μέσα από δική σου δημιουργία. Μάνο Κόμπο, ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Να πούμε ότι είσαι από εδώ, από την πόλη της Κοζάνης. Τι είναι εκείνο που σε οδήγησε να ασχοληθείς με τη μουσική και όχι με τον αθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσες κατά κάποιο τρόπο να εκφραστείς? Δεν μπορώ, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση που μπορώ να δώσω. Νομίζω ότι κάποια στιγμή από μόνο του σε πηγαίνει αυτό το πράγμα, από μόνο σου το καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα μπορώ να το κάνω καλά, αξιοπρεπώς δηλαδή, και είναι η εσωτερική ανάγκη, όπως είπα και πριν, να δηλώσεις την ύπαρξή σου δημιουργικά, και η κλίση του ανθρώπου που λέμε, κάποιοι όπως λες, η κλίση τους είναι στον αθλητισμό, στις τέχνες, στα γράμματα, σε επιστήμες. Εγώ από πολύ μικρός μπήκα στην ιστορία τραγουδιού από τα 14 μου. Μέσα από διάφορα και πολλά. Από γκρουπάκια και από γκρουπάκια, ναι. Από γκρουπάκια μουσικά. Ξεκίνησα, εντάξει, τώρα στην ηλικία της εφηβείας, ας πούμε, στα 14 και στα 15, ξεκινάς τώρα με άλλα όνειρα σαφώς για το τραγούδι. Είσαι πολύ, καταιγίζεσαι από ενθουσιασμό και από όλα αυτά που ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, βιώνει μέσα από το τραγούδι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πιο μετά το παίρνεις πιο πολύ στα σοβαρά όλα αυτά που γίνεται? Ασφαλώς. Όταν γράφεις ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική δική σου, θεωρείς πως είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να το ερμηνεύσεις αλλά και να το προωθήσεις προς τα έξω, έτσι ώστε να το αγαπήσει και ο κόσμος? Να σου πω κάτι. Ποτέ, γι' αυτό και είμαι αντιπαραγωγικός ποσοτικά, ποτέ δεν γράφω με γνώμονα ούτε τον κόσμο ούτε το στυλ του τραγουδιού. Είναι πως θα μου βγει. Δεν με απασχολεί αυτό, με την έννοια ότι σαν στάση πάνω σε αυτό που κάνω μπορώ να πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου, αυτό που λέμε, εμπορικό, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, ή αν θέλεις και διασκεδαστή. Γιατί έχει διαφορά το να είσαι, γιατί τους τραγουδιστές σήμερα τους θεωρούμε, είναι, πάει μαζί πλέον αυτό, τους θεωρούν και διασκεδαστές. Εγώ ανήκω στην άλλη οπτική του θέματος. Οπότε, πάνω σε αυτό που με ρώτησες για τα τραγούδια, δεν γράφω σε συγκεκριμένες φόρμουλες. Κυρίως αναπτύσσω μια μελωδία που μου αρέσει στο μυαλό μου και εκεί πάνω χτίζονται όλα. Έχω έτοιμους στίχους και τα δένω κάπως αυτά. Περάσανε μια μέρα, ο ήλιος που βασίλεψε ζωή, σαν μέρες με φεγγάρια, σαν νύχτες δίχως βράδια, σαν μια αιώνια προσμονή. Δίχως βράδια, σαν μια αιώνια προσμονή. Κάποιος φοβάται να μιλά σε χρήσμα που δώσε σιωπή, και τις χαρές που καρτερά να τις βουρκώνει μια στιγμή. Σε χρήσμα που δώσες
σιωπή και τις χαρές που χαρτέρα να τις βουρκώνει μια στιγμή. Γυρνώ και πάλι σε μια γλυκιά σου μάνας μου αυγή. Θέλω να ξαναρχίσω τα χνάρια μου να σβήσω, να ξανανιώσω σαν παιδί. Θέλω να ξαναρχίσω τα χνάρια μου να σβήσω, να ξανανιώσω σαν παιδί. Κάποιος φοβάται να μιλά σε χρήσμα που δώσε σιωπή και τις χαρές που καρδέρα να τις βουρκώνει μια στιγμή. Κάποιος φοβάται να μιλά σε χρήσμα που δώσε σιωπή και τις χαρές που καρδέρα να τις βουρκώνει μια στιγμή. Νέος άνθρωπος ζει έξω από όλα αυτά και θέλει να ασχοληθεί με τον κόσμο της μουσικής. Εσύ θα τον εθάρρυνες, θα τον προέτρεπες να κάνει αυτό το βήμα και να ασχοληθεί με τη μουσική? Ασφαλώς, αλλά θα του επισήμενα κιόλας ότι θα πρέπει να νιώσει πολύ έτοιμος πριν το κάνει, γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν. Δηλαδή, μακάρι να ήταν η μουσική αυτού καθ' αυτού, αυτό το όμορφο πράγμα, η ρομαντική ματιά των πραγμάτων που λέμε. Δυστυχώς, όπως και σε κάθε χώρο, σε κάθε δουλειά κτλ, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μόνο με το τραγούδι δεν έχουν να κάνουν και σε φθείρουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και από τον αγώνα που κάνει, σε φθείρουν ψυχολογικά κυρίως. Και θα πρέπει να έχει κάποιος από θέματα τεράστια, αντοχής, υπομονής και πάνω απ' όλα πίστης σε αυτό που κάνει. Να πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, αυτό νομίζω. Αυτό λέω και στον εαυτό μου άλλωστε. Έτσι. Ο μόνος τρόπος για να βγάλεις τη δουλειά σου πλέον, για να ακουστείς, για να σε δει ο κόσμος, είναι να μπεις σε ένα talent show. Αυτό το talent show όμως το οποίο θα μπεις δεν σε εκμεταλλεύεται, γιατί εκμετάλλευση είναι στην ουσία, σωστά. Μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση να μάθεις, αλλά σε εκμεταλλεύεται κατά κάποιο τρόπο. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Ασφαλώς. Γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι οδηγούνται εκεί. Ασφαλώς έτσι είναι. Εγώ το λέω το παιχνίδι με τις λεμονόκουπες αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι. Απλά ο ενθουσιασμός και η παρορμητικότητα που έχουν τα νέα παιδιά τους οδηγεί στις γρήγορες και εύκολες λύσεις. Και μην ξεχνάμε όμως ότι είναι εντελώς λάθος αυτό, και γιατί προσφέρουν τον εαυτό τους προς εκμετάλλευση από μόνοι τους, αλλά και πολύ γρήγορα πετιούνται δηλαδή στην άκρη αφού χρησιμοποιηθούν. Είναι τα εφήμερα είδωλα όπως λέμε, ας πούμε, δεν θα έχουν διάρκεια. Ίσως γιατί αυτά τα παιδιά δεν μεγάλωσαν με το μότο ζωής ότι χρειάζεται πολύ υπομονή και πολλή δουλειά για να αξιώνουμε κάποτε να είμαστε κάποιοι. Μα και τότε υπήρχαν talent show που έχουν βγει πολύ μεγάλοι τραγουδιστές από αυτά. Διαφορετικές εποχές. Ναι, διαφορετικές, αυτό ήθελα να πω, ότι διαφορετικές εποχές. Αλλά διαφορετικοί οι άνθρωποι και αυτοί που κρίνανε. Σήμερα λίγο όλοι πολύ κρίνουμε, πολύ εύκολα. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, το πιστεύω. Τότε υπήρχε ένας Παπαστεφάνου, κάποιοι τέλος πάντων τέτοιοι άνθρωποι που είχαν και γνώση και συμβάλανε σε αυτό.
ασφαλώς σήμερα είναι τοποθετημένη καθαρά από τη μουσική βιομηχανία, από ξένα κέντρα κατευθύνσεις και παραγωγή, μουσική παραγωγή, και αντιλαμβάνεις ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο, ας πούμε. Το πεις φινό για να ξεσπάσεις. Ό,τι κι αν πεις κι όπως το πεις φινό για να ξεσπάσεις. Μπορείς πηξίδα ταξιδεύεις με ένα πλοίο που έχει για ναύτες και πλοιάρχους πειρατές, που σε κατάρτια σε κρεμά ναυτία, που σε τυρανά, που έχει για ρότα των σιρήνων τις φωνές. Που σε κατάρτια σε κρεμά ναυτία, που σε τυρανά, που έχει για ρότα των σιρήνων τις φωνές. Σκυφή γυμνή από συμπόνια, σε κρίζο μέλλον προχωρούν στα δίσεκτα μας χρόνια. Σε κρίζο μέλλον προχωρούν στα δίσεκτα μας χρόνια. Χωρίς πηξίδα ταξιδεύεις με ένα πλοίο που έχει για ναύτες και πλοιάρχους πειρατές, που σε κατάρτια σε κρεμά ναυτία, που σε τυρανά, που έχει για ρότα των σιρήνων τις φωνές. Που σε κατάρτια σε κρεμά ναυτία, που σε τυρανά, που έχει για ρότα των σιρήνων τις φωνές. Που σε κατάρτια σε κρεμά ναυτία, που σε τυρανά, που έχει για ρότα των σιρήνων τις φωνές.